Σαν σήμερα, πριν από 2 χρόνια, άρχισε στην Ισπανία ο φρικτότερος εμφύλιος πόλεμος. Από τότε προστίθενται καθημερινώς νέα θύματα, νέες καταστροφές και κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα πάρει τέλος η δοκιμασία αυτή. Στο Δημοκρατικό Στρατόπεδο, το καλοκαίρι του 1938 αποδεικνύεται ελπιδοφόρο με τη νίκη στον ποταμό Έμβρο. Ωστόσο, ο ανεφοδιασμός στα κυβερνητικά λιμάνια έχει ατονίσει και η ρωσική βοήθεια αντιμετωπίζει συνεχώς τις επιθέσεις αγνώστων υποβρυχίων. Αν η Μεγάλη Βρετανία είχε καταγγείλει απερίφραστα τον Ιταλογερμανικό έμπαιγμο, ο Χίτλερ πιθανόν να υποχωρούσε. Αλλά τέτοια στεναρή στάση δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Το αποτέλεσμα είναι ότι εδώ, στην πολιορκημένη Μαδρίτη και σε ολόκληρη τη δημοκρατική Ισπανία, η κατάσταση στον επισιτισμό είναι απελπιστική. Ελάχιστη ποσότητα ρύζι, φακές και φασόλια μοιράζονται στους κατοίκους που έχουν φτάσει προπολού στο εσχατόριο αντοχής. 500.000 άνθρωποι συντηρούνται με αυτά τα πενιχρά συσίτια. Ο Φράνκο λοιπόν έχει κάθε δικαίωμα να επιμένει. Ούτε ειρήνη, ούτε αποχώρηση των Γερμανών και Ιταλών εθελοντών, ούτε και χειρία. Και για να αποδείξει στο λαό την υπεροχή του, μοιράζει πλούσιο πάροχο στο πέρασμά του ψωμί και τρόφιμα. Thank you.